Γεια σας φίλοι μου, είμαι Βέρα και σήμερα να φτιάξουμε γνωστό βαλσαμέλαιο ή αλλιώς βαλσαμόλαδο. Τι να χρειαστούμε? Να χρειαστούμε ένα γυάλινο βάζο, να χρειαστούμε λάδι της αρισκίας σας, ό,τι λάδι έχετε μας κάνει, και βέβαια να χρειαστούμε βαλσαμόχαρτο. Το έχω εδώ πέρα. Να το πώς είναι. Σήμερα ερχόμενοι από τη δουλειά, μάζεψε βαλσαμόχαρτο και μην νομίζετε ότι είμαι τυχηρή και μένω σε κάποιο χωριό και εύκολα βρίσκω ό,τι όταν θέλω. Μένω στα προάστια της Αθήνας και για καλή μας τύχη αυτό το φανταστικό φυτό είναι τόσο εύκολο, φυτρώνει παντού, το βρίσκεται παντού, και νομίζω ότι άμα κάνετε μία προσπάθεια, πάτε σε μία λάνα και να δείτε για βαλσαμόχαρτο, να το βρείτε. Είναι κάτι φάμνη αρκετά μεγάλη και έχει αυτά τα μικρά κίτρινα λουλουδάκια. Αυτό εδώ το φυτό εγώ έχω πλύνει, το έχω στεγνώσει σε μια καθαρή πιτσέτα, και τώρα το μόνο που έχω να κάνω να το βάλω σε αυτό το βάζο που έχω ετοιμάσει έτσι όπως είναι, μαζί με τα κλαντάκια του, σε αυτό το μέγεθος το κόβετε, δεν χρειάζεται πιο μεγάλα κλαδιά να κόβετε, και να το βάλω όσο να χωρέσει. Και ακόμα λίγο, νομίζω παίρνει. Άλλο ένα κλαδάκι, δύο, και είμαστε εντάξει. Δεν παίρνει άλλο. Και τώρα να βάλω μέσα το λάδι. Εγώ έχω εδώ ελαιόλαδο, εσείς βάλτε ό,τι λαδάκι έχετε. Στη συνταγή που μου έδωσε μία γνωστή μου, κυρία Αγγελική, ευχαριστώ για τη συνταγή, δεν μου είπε τι συγκεκριμένο λάδι χρειάζεται, είπε ότι ό,τι λάδι έχεις μας κάνει. Ωραία. Το έβαλα τώρα. Και τώρα να το πατήσω, γιατί το έχω γεμίσει με λάδι, να το λαδάκι μου φαίνεται, να το πατήσω και είμαι έτοιμη. Αυτό το βάζω τώρα να το σκεπάσω με μια πιτσέτα κουζίνας και να βάλω στο μπαλκόνι εκεί που χτυπάει ήλιος για 6 εβδομάδες. Μετά από 6 εβδομάδες το σουρώνω με το λαδάκι και είναι έτοιμο το βαλσαμέλαιο. Και μετά το βάζετε σε μια ντουλάπα για 3 χρόνια, δεν παθαίνει τίποτα. Απλά να μην το χτυπάει ήλιος. Βαλσαμέλαιο νομίζω ότι χρειάζεται να έχει κάθε σπίτι. Έχει αναπλαστική δράση, έχει επωλωτική δράση, έχει αντιφλεγμονώδης και αντισηπτική δράση. Αν έχετε πόνο στη μέση, αν έχετε πόνο στον αυχένα, αν έχετε ρευματικούς πόνους, αν έχετε αρθρητικούς πόνους, αν έχετε πιαστεί, αν έχετε ψήξει, αν σας έπιασε κράμπα, ακόμα και αν έχετε ρογμές, αν έχετε ουλές, αυτό το φανταστικό λάδι βοηθάει. Τι κάνετε σε αυτή την περίπτωση? Βάζετε στο πονεμένο μέρος λίγο λαδάκι, το τρίβετε λίγο, όχι πολύ δυνατά, έτσι λίγο ελαφρά, και το αφήνετε για όλη νύχτα. Πριν είπα ότι έχει επωλωτική δράση και έτσι βοηθάει πάρα πολύ στα τραύματα. Αν έχετε κάποια πληγή, αν έχετε κάποιους ερυθισμούς στο δέρμα, δεν έχει σημασία από τι είναι ερυθισμοί. Μπορεί να είναι από τον ήλιο, μπορεί να είναι από, αν έχετε καεί από το σίδερο, από την κουζίνα, αν έχετε ακόμα και κάνει αποτρίχωση και ξέρετε ότι το δέρμα σας είναι ευαίσθητο και όπως τίποτα να κοκκινίζει και να ερυφιστεί, τότε πριν να βγουν ερυφισμοί βάζετε το λάδι και είστε εντάξει, δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Ακόμα βοηθάει στις περιπτώσεις όποτε έχετε κάποια ακμή,
να πλάσει το δέρμα και αν το δέρμα σας είναι αφυδατωμένο, το ενυδατώνει, του δίνει φρεσκάδα και τόνωση. Και έτσι μπορούμε να κάνουμε και μασκούλισμα αυτό το λάδι. Σε αυτή, αν χρειάζεται ενυδάτωση το πρόσωπό σας, κάνετε μία φορά τη εβδομάδα. Τα μαλλιά μας. Είναι φανταστικό για τα μαλλιά μας. Αν έχετε τριχόπτωση, αν το μαλλί σας έχει στεγνώσει από τον ήλιο ή από τις βαφές, έχετε, πέφτουν τα μαλλιά σας, το είπα ήδη, κάνετε μασκούλες, βάζετε λαδάκι έτσι στις ρίζες, καλά καλά τρίβετε και αφήνετε για καμιά ώρα, μπορείτε και παραπάνω, και κάνετε αυτή τη μάσκα με βαλσαμέλαιο μία φορά τη εβδομάδα και μετά από ένα μήνα το πολύ να δείτε μεγάλη διαφορά. Ημωραΐδες. Βοηθάει πάρα πολύ στις ημωραΐδες. Σε ένα μικρό βαμβάκι βάζετε λαδάκι και βάζετε στα εξωτερικές ημωραΐδες για όλη νύχτα. Το λάδι αυτό είναι πολύ ευαίσθητο στο φως και αυτό αν ξέρετε ότι να βγείτε έξω δεν το χρησιμοποιήστε ή το βράδυ ή αν είστε σίγουροι ότι δεν να βγείτε ξανά έξω. Σε περιπτώσεις αν κάποια γυναίκα φυλάζει ή είναι έγκυος, δεν συνιστούν να βάζετε αυτό το λάδι. Επίσης τα παιδιά κάτω από τα 10 ετών δεν βάζουν αυτό το λάδι. Βαλσαμέλαιο ξέρω ότι χρησιμοποιούν και για εσωτερική χρήση. Βοηθάει στην βρονχίτιδα, βοηθάει στο έλκος του μαχιού, βοηθάει στο βήχα, στο λαιμό, βοηθάει στους πόνους περιόδου, βελτιώνει κύκλος του περιόδου, αλλά επειδή είναι φάρμακο, δεν είναι να βρήκαμε ένα φαρμακολογικό λάδι και να το πίνουμε λες και είναι ένα τίποτα, είναι φάρμακο και κάθε φάρμακο χρειάζεται συμβουλή γιατρού και έτσι συμβουλευτείτε το γιατρό σας και αν σας πει το ναι, να σας πει και πώς να το πίνετε δοσολογία και πόσο συχνά. Νομίζω ότι αξίζει να το κάνετε, είναι πανεύκολα έτσι όπως φτιάχνετε και για 2-3 χρόνια να έχετε ένα γνήσιο, ένα φανταστικό φάρμακο στο σπίτι σας. Δεν είναι τυχαίο ότι πριν πολλές αιώνες οι Σπαρτιάτες το χρησιμοποιούσαν παντού, δηλαδή στα τραύματα, στις πληγές, πίνανε, βάζανε, δηλαδή αυτό ήταν το φάρμακο νούμερο ένα και το χρησιμοποιούσαν για πολύ δύσκολες καταστάσεις. Καλό είναι να έχουμε και εμείς για κάθε ενδεχόμενο. Σας εύχομαι υγεία, σας εύχομαι να είστε πάντα καλά και σας χαιρετώ. Γεια σας!